Ωραία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν την Οργανωτική Επιτροπή και κυρίως την κυρία Τζίφα, διότι εκτός από μια εξαιρετική διμερίδα καταφέρνει να κάνει κάτι πολύ σημαντικό, να ενώσει όλες τις δυνάμεις της ελληνικής παιδοκαρδιολογίας και καρδιοχειρουργικής, και νομίζω ότι το ενωτικό μήνυμα είναι και απαραίτητο μιας που αύριο έχουμε εκλογές. Ήθελα βέβαια να πω ότι κάποτε προερχόμουν από την πρώτη παιδιατρική κλινική, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, προερχόμαι από άλλα κέντρα. Και βέβαια ο τίτλος της ομιλίας μου δεν είναι αυτός που αναγράφεται, γιατί τα πράγματα θα ήταν εξαιρετικά εύκολα αν ο τίτλος μου ήταν να μιλήσω για την αθυρωμάτωση, που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι νόσημα φθοράς και είναι ζήτημα χρόνου πότε θα συμβεί σε όλους μας, αν δεν έχει ήδη συμβεί. Θα μιλήσω λοιπόν περισσότερο για τις απότερες επιπλοκές των στεφανίων αγγείων μετά από την επέμβαση switch. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Τζίφα, διότι δίνει την ευκαιρία να ασκούμε και στα αγγλικά μας τις διαφάνειες, που είναι πράγμα πάντα πολύ απαραίτητο, διότι δυστυχώς παρουσιάζουν ακόμα και σημαντικοί Έλληνες πρόβλημα ομιλίας βασικών αγγλικών σήμερα. Λοιπόν, δεν έχω κάτι οικονομικό να πω, ούτε θα παρουσιάσω κάποια τεχνική η οποία χρειάζεται να συζητηθεί με ένα οικονομικό χαρακτήρα. Η διαφάνεια αυτή είναι γνωστή και τη βάζω περισσότερο απ' όλα για να θυμίσω ότι αν και ο πληθυσμός των ασθενών με συγγενείς καρδιοπάθειες είναι μικρός, τα νοσήματα αυτά έχουν πολύ μεγάλη θνητότητα και νοσηρότητα. Και βλέπουμε σε αυτή την επιδημιολογική μελέτη που έρχεται από τον Καναδά και είναι σχετικά σύγχρονη από το 2017 ότι γενικά τα πάμε καλά σαν ειδικότητα. Θεραπεύουμε τους περισσότερους μας ασθενείς. Έχουμε περάσει το 2000 το φράγμα να έχουμε περισσότερους ενήλικες ασθενείς από ότι παιδιά. Αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο όταν πάμε στην κατά μέρους νοσηρότητα και θνητότητα των ασθενειών. Έχουμε πάει αρκετά καλά λοιπόν στις απλές καρδιοπάθειες. Αλλά όταν ερχόμαστε παραδείγματος χάρη να συζητήσουμε το θέμα TGA και Arterial Switch Operation, βλέπετε ότι ακόμα έχουμε ένα μεγάλο εύρος νοσηρότητας και θνητότητας στην επέμβαση αυτή. Λοιπόν, θα προσπαθήσω λοιπόν να καλύψω αυτούς τους στόχους κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου και θα ξεκινήσω πρώτα να συζητήσω λίγο ότι η πάθηση αυτή είναι, όπως είπε πολύ νωρίτερα ο κύριος Βλάχος, αρκετά συχνή από τις καρδιοπάθειες τις κυανοτικές και το πρόβλημά τους βρίσκεται ότι δεν υπάρχει κύλιο-αρτηριακή αρμονία στη σύνδεση. Όλα αυτά υπόθηκαν, οπότε θα περάσω το χρόνο γρήγορα, κάνοντας μόνο ένα τελευταίο σχόλιο σε αυτή την κόκκινη γραμμή, να πω ότι οι ασθενείς αυτοί μπορούν να πάνε σε πνευμονική υπέρταση πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ νωρίς, ιδιαίτερα όταν υπάρχει ο συνδυασμός με ένα σχετικά μέτριο ή μεγάλο VSD. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέχουμε πάντα όταν διαχειριζόμαστε τους ασθενείς αυτούς. Λοιπόν, τι χρειάζεται λοιπόν ο χειρουργός να γνωρίζει πριν πάει στην επέμβαση switch? Σαφέστατα χρειάζεται να γνωρίζει την ακριβή ανατομία και σαφέστατα σε ό,τι αφορά τη δική μου ομιλία την ανατομία των στεφανίων αγγείων. Και στη διαφάνεια αυτή λοιπόν βλέπουμε πως ο χειρουργός θα δει και πως ο παιδοκαρδιολόγος πρέπει να εκτιμήσει και να τον βοηθήσει απεικονιστικά πριν, με τις διάφορες τεχνικές που έχουμε σήμερα, ξεκινώντας από τον υπέρηχο και φτάνοντας σε πιο βασικές τεχνικές, λοιπόν, να απεικονίσει σωστά τα στεφανία αγγεία, ώστε όταν βρεθεί μέσα στο χειρουργικό πεδίο να μην αντιμετωπίσει εκπλήξεις. Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγοριοποίησεις του πώς περιγράφουμε τα στεφανία αγγεία στις παραλλαγές τους, που στην μετάθεση των μεγάλων αγγείων παρουσιάζεται σε ποσοστό 6%. Υπάρχει πιο σύγχρονη ευρωπαϊκή Leiden Classification, που είναι λίγο πιο απλή, αλλά οι περισσότεροι από εμάς χρησιμοποιούμε την κατάταξη του Γιακούμπ και της Rosemary Ράτλι Σμιθ, που είναι πιο παλιά, έρχεται από το 1978, και θα ήθελα να θυμόσαστε από τη διαφάνεια αυτή το B και το C, γιατί αυτές οι δύο ταξινομήσεις
της ανατομίας έχουν δείξει να έχουν το πιο σημαντικό πρόβλημα. Ωραία. Αυτή είναι μια διαφάνεια την οποία ήθελα να φτιάξω για να δείξω την πολυπλοκότητα που υπάρχει σήμερα στον τρόπο αντιμετώπισης αυτής της παθήσεως. Νομίζω ότι ο προηγούμενος ομιλητής κάλυψε πάρα πολύ καλά το θέμα και δεν θα συζητήσω αυτό το θέμα, αλλά θα πω ότι κάθε φορά που μιλάμε για μετάθεση μεγάλων αγκείων, το Άγιο Δισκοπότηρο είναι το πώς θα κινηθούν τελικά τα στεφανία αγκεία στη νέα τους θέση. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε από την αρχή με μια πολύ καλή προετοιμασία των ασθενών αυτών πριν πάνε στο χειρουργείο. Γιατί χωρίς την πολύ καλή προετοιμασία αυτών των ασθενών, είναι σίγουρο ότι το τελικό χειρουργικό αποτέλεσμα, ακόμα και στα χέρια του καλύτερου χειρουργού, δεν θα είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και βέβαια αυτός είναι ο Ζατέν, ο οποίος κάνει την πρώτη μετάθεση των μεγάλων αγκείων, την ανατομική διόρθωση λοιπόν, και κινεί το Άγιο Δισκοπότηρο που ήταν μέχρι τότε τα στεφανή αγκεία σε μια νέα κατάσταση. Ξέρουμε σήμερα πότε πρέπει η επέμβαση να γίνει, ξέρουμε τους παράγοντες κινδύνου που μπορεί να είναι η προωρότητα και το μικρό σωματικό βάρος του νεογνού και ξέρουμε τελικά ότι θα έχουμε από τα στεφανή αγκεία γρήγορες, άμεσες δηλαδή, μέσου χρονικού ορίζοντα και απότερες επιπλοκές, οι οποίες μπορεί να είναι στενώσεις, μπορεί να είναι ισχυμία, μπορεί να είναι δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας που θα εκδηλωθεί με αριθμίες, μπορεί να είναι η πρώτη εκδήλωση αυτών των σιωπηλών αριθμιών ο ευνίδιος καρδιακός θάνατος ή μπορεί όλα αυτά να συμβάλλουν στη δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας με μια προέχουσα ανεπάρκεια της μητροειδής βαλβίδας. Για τα υπόλοιπα μιλήσαν άλλοι ομιλητές. Περνάω στο δεύτερο κομμάτι λοιπόν της ομιλίας και η διαφάνεια αυτή συγκεντρώνει τα περισσότερα στοιχεία που θα σας παρουσιάσω. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι η επιβίωση βρίσκεται στο 93% μετά τον πρώτο χρόνο, σε ό,τι αφορά τα στεφανία συμβάματα συζητάμε, βρίσκεται στο 91% στα 10 χρόνια και βρίσκεται στο 88% στα 15 χρόνια. Αυτά είναι στεφανία συμβάματα. Θέλω επίσης να σας πω ότι αν θα εμφανιστούν αυτά τα στεφανία συμβάματα, πιο νωρίς θα εμφανιστούν αμέσως μετεγχειρητικά, δηλαδή στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο, όταν ο ασθενής βρίσκεται ακόμα νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο. Λοιπόν, και τα απότερα, όπως βλέπετε, είναι μόλις 2%, αλλά αυτό το 2% δεν σημαίνει τίποτα όταν ένα νέος άνθρωπος αντιμετωπίζει μια κατάσταση ευνηδίου θανάτου. Λοιπόν, και ό,τι έχει δείξει μέχρι τώρα η έρευνα είναι ότι αυτή η διαδικασία συμβαίνει ακριβώς λόγω του τρόπου με τον οποίο τα στεφανία αυτά αγκεία θα τεντωθούν, θα μεταφερθούν και τελικά θα εγκατασταθούν στη νέο αορτή. Και αυτή είναι μια εξαιρετική διαφάνεια που αναλύει τα όσα είπαμε μέχρι τώρα, ότι βλέπετε ότι το μέγιστο ποσοστό στεφανίων συμβαμάτων θα γίνει αμέσως μετεγχειρητικά. Και βλέπετε ότι καθώς ο χρόνος περνάει, έχουμε μια περίοδο όπου τα συμβάματα από στεφανία αγκεία είναι πολύ μικρά και ξαφνικά στα 15 χρόνια, δηλαδή περίπου στην εφηβεία όταν δραστηριοποιείται περισσότερο ίσως και οι μηχανισμοί ανάπτυξης του σώματος αλλά και οι δραστηριότητες των εφήβων, να έχουμε ξανά ένα πικ. Με κοιτάζει η κυρία Πρόεδρος, που σημαίνει ότι μάλλον πρέπει να κινηθώ γρήγορα. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου λοιπόν που ξέρουμε σήμερα από τις μεταναλύσεις αυτών των περιστατικών? Σίγουρα παράγοντας κινδύνου είναι η ανατομία και είπαμε ότι όταν η ανατομία κατά Μαγδίδια Κουμπ είναι κατηγορίας B και C, είναι πολύ σημαντικό στοιχείο επικινδυνότητας. Πολύ σημαντικό στοιχείο επίσης επικινδυνότητας είναι ο μακρύς χρόνος της καρδιοαναπνευστικής κυκλοφορίας. Βλέπετε ότι τα 191 λεπτά και μετά σημαίνει ότι θα έχουμε συμβάματα που αφορούν τα στεφανία αγκεία. Βλέπετε επίσης ότι υπάρχει και μια κατηγορία που λέγεται Major Operation Events και τα έχουμε σπάσει εδώ κάτω, τα έχουμε αναλύσει εδώ κάτω για να δείτε ότι είναι η χαμηλή πίεση κατά τη διάρκεια της επεμβάσεως, η μη καλή καρδιοπληξία,
η συνύπαρξη άλλων διαμαρτυρών που θα δώσουν χρόνο, θα πάρουν χρόνο από την επέμβαση για το χειρισμό τους από το χειρουργό, ότι μπορεί να είναι ο εμβολισμός από φυσαλίδα και τέλος πάντων μπορεί να είναι και οι αριθμίες οι οποίες θα εμφανιστούν αμέσως μεταχειρητικά. Αυτή είναι μια εξαιρετική εργασία η οποία έχει παρουσιαστεί στο Τζακ το 2005 και το σημαντικό αυτής της εργασίας είναι ότι παίρνει, ενώ έχει ένα μικρό ποσοστό ατόμων όπως θα δείτε, μόνο 20 άτομα, παίρνει ασθενείς 10 χρόνια μετά από την επέμβαση switch, είναι όλοι τους ασυμπτωματικοί και δεν έχουν κανέναν παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο. Και κάνοντας τη διαδικασία άιβου σε 33 στεφανία αγγεία, βλέπετε ότι περίπου 50% αυτών των στεφανίων αγγείων, χρησιμοποιώντας την Stanford Classification για την αθυροσκλήρωση, έχουν περίπου πάνω από 50% αθυροσκλήρωση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αν σκεφτείτε ότι οι ασθενείς αυτοί κλινικά είναι ασυμπτωματικοί. Και εδώ είναι μια μεγάλη μετανάλυση η οποία σας δείχνει ποια είναι τελικά τα ποσοστά. Και βλέπετε ότι εδώ στην εργασία του 2012 του ΚΕΜΤ έχουμε ένα ποσοστό 9%, λοιπόν, που θα δείξει ότι αυτά είναι τώρα και τα περισσότερα συμβάματα που αφορούν τα στεφανία αγγεία. Περνάω στο τρίτο μέρος της ομιλίας για να πω πώς μπορούμε λοιπόν να αποφύγουμε αυτές τις καταστάσεις ή γρήγορα να τις αντιμετωπίσουμε. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να ξέρουμε και να δώσουμε όλες τις καλύτερες πληροφορίες που μπορούμε στο χειρουργό, ώστε φτάνοντας μέσα στο χειρουργείο να ξέρει την ανατομία τη συγκεκριμένη των στεφανίων αγγείων. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ανατομία να γράφεται σε όλα τα έγγραφα που θα συνοδεύουν τον ασθενή, διότι είναι ένας ξεχωριστός παράγοντας κινδύνου και βοηθάει όλους αυτούς που θα κάνουν το μακροχρόνιο follow-up των ασθενών αυτών. Από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε αν υπάρχει στην οικογένεια πρόωρο ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου, γιατί αυτό επιβαρύνει τα απότερα συμβάματα. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική η αντιμετώπιση των ασθενών αυτών στην άμεσα μεταχειρητική περίοδο στη μονάδα εντατικής νοσηλείας και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός σχετιζόμενο κυρίως με την κατάσταση του συνδρόμου χαμηλής καρδιακής παροχής που 50% των ασθενών αυτών θα εμφανίσουν 6 με 18 ώρες μετά το τέλος της επέμβασης. Τώρα, τι στρατηγικές έχουμε στα χέρια μας για να κάνουμε μια πρόωρη διάγνωση αυτών των ασθενών ή να τους παρακολουθήσουμε ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε το άσχημο γεγονός ενός οξέου συμβάματος. Τα βλέπετε γραμμένα στη διαφάνεια, δεν θα τα επαναλάβω. Στον υπέρηχο έχει δείξει μια πρόσφατη εργασία του 2015 ότι δεν είναι τόσο πολύ το κλάσμα εξώθησης, το ejection fraction που παίζει τόσο μεγάλο ρόλο, όσο μπορεί να μας βοηθήσει ένας άλλος δείχτης λειτουργίας όπως είναι το MAPSE ή το TAPSE σε ό,τι αφορά τη δυσλειτουργία της δεξιάς κοιλίας και τέλος πάντων στο TDI φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά ότι όταν το κύμα S είναι χαμηλό, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για να δείξει μια πρώιμη δυσλειτουργία κυρίως της διαστολικής δυσλειτουργίας που μπορεί να επηρεάσει την γενικότερη λειτουργία της καρδιάς, να προβάλλει με αριθμίες και μετά ευνίδιο θάνατο. Πολύ σημαντική η αξονική τομογραφία της καρδιάς και σήμερα δείχνει να είναι ειδικά με τις τεχνικές οι οποίες έχουν λιγότερη ακτινοβόληση των ασθενών, με ταχύτερους χρόνους, πολύ φιλική στο να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τους ασθενείς αυτούς στο μέλλον. Και επίσης το PET scan, το οποίο όταν χρησιμοποιείται με την ανάλυση που κάνει η αμμονία, μας δίνει πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία και αυτά περιγράφονται στην πρόσφατη βιβλιογραφία. Να πάρουμε μια ανάσα και να μπούμε στο τελευταίο κομμάτι της ομιλίας. Και το τελευταίο κομμάτι της ομιλίας είναι τι ξέρουμε σήμερα από τις κατευθυντήριες οδηγίες. Η κυρία Μπόνου είναι συγγραφέας στις κατευθυντήριες οδηγίες αυτές. Και προσπαθούν λοιπόν να μας πούνε οι οδηγίες αυτές, αυτά που ήδη αναφέραμε και να φτάσουν σε αυτό εδώ το μεγάλο κείμενο που λέει ότι πρέπει να παρακολουθούμε τους ασθενείς το 1ο, 3ο, 6ο και 12ο μήνα. Λοιπόν, μετά την επέμβαση, πώς τους παρακολουθούμε, αναμένουμε να βρούμε ένα ποσοστό 5 με 7% ασθενών που μπορούν να κάνουν
καθυστερημένα συμβάματα που αφορούν τα στεφανεία αγγεία. Επιμένουν οι κατευθυντήριες οδηγίες ότι η κλασική αγγιογραφία είναι καλύτερη. Ανοίγουν ένα παράθυρο στην αξονική τομογραφία. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα τα στοιχεία που πρέπει να κρατήσουμε ίσως από τη σημερινή ομιλία βρίσκεται σε αυτή τη διαφάνεια, στην οποία αν χρησιμοποιήσουμε την υπόθεση το Κούτσοφ για τη λεγόμενη θεωρία των διπλών χτυπημάτων στη γέννηση μιας πάθησης, θα δούμε λοιπόν ότι ίσως το πρώτο χτύπημα να γίνεται κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας, βάζω τη λέξη σε εισαγωγικά, υποξίας. Μην ξεχνάτε ότι το καρδιαγγειακό σύστημα έχει ολοκληρωθεί εμβρυϊκά την 8η εβδομάδα της εμβρυϊκής ζωής. Άρα από την 8η μέχρι την 40η εβδομάδα, επί 32 εβδομάδες, θα ζήσει σε ένα ισχυμικό περιβάλλον αυτή η καρδιά. Διότι η αορτή της που στέλνει το συστηματικό αίμα, παίρνει μάλλον φλεβικό αίμα περισσότερο από όσο θα χρειαζότανε. Όλη αυτή η διαδικασία μαζί με την πέρι και άμεση χειρουργική περίοδο μπορεί να δημιουργήσει διαταραχές στο μηχανισμό του NO και αυτό έχουν δείξει ορισμένοι μελετητές, με αποτέλεσμα η ενδοθυλιακά εξαρτώμενη αγκιοδιαστολή των στεφανίων αγγείων να περιοριστεί. Από εκεί και πέρα το δεύτερο event, το δεύτερο γεγονός στην εμφάνιση της αθυρωμάτωσης είναι η συνύπαρξη των παραγόντων κινδύνου της καρδιαγγειακής νόσου που είναι πολύ συχνή στην εποχή μας λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής. Όλα αυτά μαζί λοιπόν μπορούν να εξηγήσουν τα ευρήματα που έχουμε από μελέτες ότι υπάρχει πρόαιρη αθυρωμάτωση ήδη στην ηλικία των 15 ετών σε πολλούς από αυτούς τους ασθενείς, αν και η αθυρωμάτωση αυτή, προσέξτε το, είναι ασυμπτωματική. Πάνω στο κομμάτι της ασυμπτωματικής αθυρωμάτωσης γεννιέται ένα καινούριο πεδίο και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να εξηγήσει καλύτερα την παθοφυσιολογία της ίδιας της αθυρωματικής νόσου. Φαίνεται λοιπόν, επειδή το στρες γίνεται στην ενδομήτρια ζωή, αναπτύσσεται παράλληλη κυκλοφορία, παράλληλη μικροκυκλοφορία στα στεφανία αγγεία των ασθενών αυτών. Γι' αυτό και οι ασθενείς αυτοί είναι ασυμπτωματικοί σε μέτρια κόπωση που μπορούσε να προκαλέσει κανονικά ισχαιμία. Τελειώνοντας με το take home message, το οποίο είναι ότι η επέμβαση switch είναι η καλύτερη που έχουμε σήμερα για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Πρέπει να γνωρίζουμε τους παράγοντες κινδύνου που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα σε ό,τι αφορούν τα στεφανία αγγεία. Αυτό που πρέπει επίσης να καταλάβουμε είναι ότι κατανοώντας το ασυμπτωματικό στοιχείο της αθυρωμάτωσης των ασθενών αυτών, ίσως βοηθήσουμε να κατανοήσουμε ακόμα περισσότερο την ίδια την αθυρωματική νόσο. Και το take home message είναι μαζί με αυτή τη διαφάνεια και εύχομαι λοιπόν σε όλους αύριο μία γόνιμη ψήφος. Ευχαριστώ πολύ.